του χώρου διεξαγωγής του Νιάιμερου για το 2017 και την έγκριση ενοικίασης του χώρου για τη λειτουργία Λούνα Πάρκ, όπως ορίζεται από το άρθρο 83 του νόμου 3882 κάθετος 10. Σύμφωνα με το επισυνεπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Κοζάνης, δεν αλλάζει κάτι από πέρσι. Με τις αλλαγές που είχαν γίνει στα μέτρα, έχουν δημιουργηθεί ήδη περισσότερες θέσεις, αλλά και η μείωση της τιμής τους έδειξε ότι είχε επιτυχές αποτέλεσμα. Επίσης, θα συζητήσουμε για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου κρίσης μουσικών οργάνων. Με τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, απλουστεύεται η διαδικασία αδειοδότησης κρίσης, αλλά η παράταση ωραρίου ισχύει ως είχε, με το άρθρο 3 κάθετος 96 αστυνομικής διάταξης και χορηγείται είτε με απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας είτε της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Η λήψη της απόφασής μας σήμερα έχει να κάνει με το εάν με τη νέα εγκύκλιο θα χορηγούμε εμείς την παράταση ωραρίου έπειτα από αίτημα του Γραφείου Αδειών του Δήμου Κοζάνης, ώστε να προχωρήσουν και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων.